ήρθατε στα μεσημεριάτικα. Ευελπιστώ να είστε πολύ χαμογελαστοί και περνώντας η ώρα να γίνετε ακόμα πιο χαμογελαστοί μαζί μας. Σταθερά στη στήλη της ομορφιάς έχουμε τα καλύτερα κέντρα ιατρικής αισθητικής. Ποια άλλα, τα Dr. Πρίνου. Κοντά μας είναι η κυρία Ελευθερία Πρίνου. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους. Και κύριος Τανός. Χαίρετε. Τι κάνετε, κύριε Τανέ, καλά είστε? Χαρά μου που είμαι εδώ. Μπορεί να βρισκόμαστε στη μέση του καλοκαιριού, μπορεί η ζέστη να είναι αφόρητη, μπορεί να έχουμε ήδη αρχίσει τα μπάνια και να φοράμε ήδη τα μαγιό μας, αλλά προλαβαίνουμε να χάσουμε και άλλα κιλά και να γίνουμε ακριβώς όπως θέλουμε, ώστε να περπατάμε και να τρίζει άμμος. Συμφωνείτε, κύριε Τανέ? Απόλυτα. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για το πρόγραμμα 21 ημερών που έχουμε σήμερα? Το πρόγραμμα αυτό είναι καταπληκτικό και σας το προσφέρουμε, γιατί πιστεύουμε ότι μέσα μόνο σε 21 ημέρες μπορείτε να χάσετε τα κιλά αυτά που θέλετε. Δεν μιλάμε βέβαια για 10-20 κιλά προς Θεού, αλλά αυτά τα 5, 6, 4, όσα θέλετε εσείς. Αν τηλεφωνήσετε τώρα στο 80-10.000 για την Αθήνα και Θεσσαλονίκη στο 2310-256-254. Τηλεφωνήστε λοιπόν και θα κερδίσετε ένα πρόγραμμα 21 ολόκληρες μέρες δικές σας, αφιερωμένες εσάς, την ομορφιά, στο ωραίο σας το σώμα, που σας προσφέρουν τα Dr. Πρίνου, και φυσικά θα έχετε αυτή την απώλεια κιλών μόνο μέσα σε 21 μέρες. Θέλετε να μου μιλήσετε ακριβώς περί τίνος πρόκειται? Για τι θεραπείες μιλάμε? Και να συμπληρώσω πολύ στο πολύ εύστοχο σχόλιο και στην επισήμανση της κυρίας πριν, ότι σαφώς και δεν πάμε για περισσότερα κιλά, γιατί εμείς θέλουμε να διώχνουμε τα κιλά με γεωμετρική πρόοδο, όμως πάμε πολύ εύκολα για πόντους. Και με υγεία. Μπορούμε σε διάστημα 21 ημερών να χάσουμε 5 με 6 πόντους μέση απώλεια από το επίμαχο σημείο. Και αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό από τα κιλά για την κυρία που θέλει να βάλει το αγαπημένο της μαγιό, το αγαπημένο της κολάν και το πιο σπουδαίο, χωρίς να υπάρχει κανένας κίνδυνος χαλάρωσης. Δηλαδή, η κυρία που θα έρθει σε αυτές τις 21 μέρες να χάσει 5 πόντους ή 3 κιλά ή 4 κιλά, θα ξέρει ότι μέσα στο τρίπτυχο των μηχανημάτων που θα δούμε θα κάνει και επιδερμική σύσφυξη. Άρα, η γυναίκα του Κέσσαρα να είναι τίμια, να φαίνεται τίμια. Δεν θα είναι ένα άδειο κουφάρι που στο φαίνεστε θα είναι καταπληκτικό και η επιδερμίδα να μπάζει. Το πιο σημαντικό όμως, ότι δεν απαιτούμε να κάνει τίποτα. Μπορεί να έρθει στα Dr. Πρίνου να κάνει θεραπεία και το βράδυ να βγει έξω να πιει το κοκτέιλ της, να φάει το μπέργκερ της, ας κάνει ό,τι θέλει. Τα μηχανήματα επαρκούν για αυτές τις τρεις εβδομάδες να κάνουμε ένα δυναμικό πρόγραμμα με ένταση και εμείς τι απαιτούμε, τη φυσική της παρουσία εκεί, τίποτα παραπάνω. Πόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να έρθει? Και μία κυρία φορά τη εβδομάδα να έρθει αρκεί. Και δύο φορές την εβδομάδα, δηλαδή, αν είναι η αντικειμενική δυσκολία. Μου λέτε ότι στις τρεις εβδομάδες. Είναι διπλές οι επισκέψεις όμως, καταλάβατε, τριπλές. Δηλαδή την ίδια μέρα θα κάνει και τις τρεις θεραπείες. Οπότε αρκεί στο να έρθει. Οι οποίες είναι? Οι οποίες είναι κρυολιπόλυση, το ultra laser system και το λεμφικό. Άρα τι κάνουμε? Λεμφικό για τις κατακρατήσεις και την κυταρίτιδα, την κρυολιπόλυση για το τοπικό και το ultra laser για τη λιπογλυπτική με την επιδερμική σύσφυξη. Και πάλι, γενναιόδωρη κυρία Πρίνου, δεν βάζουμε τρεις θεραπείες απλά επειδή είναι πιασάρικες ή φαντασμαγορικές. Βάζουμε τρεις θεραπείες που ανταποκρίνονται ακριβώς στις αντικειμενικές ανάγκες οποιασδήποτε κυρίας ή κυρίου. Και πριν που είπατε για κιλά και για κοιλιά, μπορεί ακόμα και ένας άντρας να χάσει 5 πόντους από την κοιλιά του μέσα σε 15 μέρες. Να τονίσουμε, να έρθει και να το κάνει. Αυτό το πρόγραμμα δεν απευθύνεται μόνο σε κυρίες, αλλά και σε κυρίους. Βέβαια. Ασφαλώς. Εκείνο που θέλω να τονίσω και που επεσήμενες προηγουμένως είναι το εξής, ότι δεν υπάρχει χαλάρωση. Κύριε Τανέ, θέλετε να μας μιλήσετε λίγο πιο λεπτομερώς για τις θεραπείες μία προς μία? 20 λεπτά η κάθε μία. Mm-hmm. Εκτός της κρυολιπόλυσης που είναι 30 λεπτά. Η κρυολιπόλυση φτάνει στους μείον 15 βαθμούς, που σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή δημιουργούμε μια ελεγχόμενη ψήξη και νεκρώνουμε το λιποκύτταρο, άρα γίνεται παρελθόν. Την ίδια στιγμή μπορεί να συνεχίσει να βάλει τα ρούχα της και να πάει στη δουλειά της, στο φίλο της, στο καφέ, στο φαγητό, στο μπάνιο, χωρίς να μας ενοχλεί καμία διαδικασία, ούτε ο ήλιος. 20 λεπτά το λεμφικό και άλλα 20 λεπτά το λέιζερ. Σε μία ώρα μέσα έχει διασφαλίσει τους 2,8 από τους 5,5 πόντους που θα χάσει το δεκαήμερο. Εκπληκτικό. Και το πιο σημαντικό από όλα, ότι είναι αληθινή. Δεν είναι κατακράτηση και νερό που την επόμενη μέρα στο επόμενο φαγητό θα επανέλθουν. Αφενός, αφετέρου και το πιο σημαντικό, και θα κλείσω εδώ, μπορεί να γίνει σε όποιο σημείο υπάρχει πρόβλημα. Εμείς το χωρίζουμε σε τρεις ζώνες: στους γλουτούς, στους μυρούς, στην κοιλιά, στη μέση, στο γόνατο και στα ψωμάκια, και το κάνουμε αναζεύγος. Μπορεί την ίδια στιγμή να κάνει 20 λεπτά ανάσκελ, 20 λεπτά μπρούμητα τη θεραπεία, και να εξασφαλίσει ένα ολιστικό αποτέλεσμα σε όλο της το σώμα. Εκπληκτικό.
πάντα αληθινά τα αποτελέσματα, γι' αυτό ελάτε και εσείς τώρα, σήμερα τηλεφωνήστε στο 80-10.000, γιατί όλη την Αττική βέβαια, όπου και βρισκόμαστε, και επιπλέον στη Θεσσαλονίκη στο 256-254. Στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας, που έχουμε τρεις υπέροχους χώρους να συναντήσετε, και φυσικά και εκεί το ίδιο επιστημονικό προσωπικό θα σας αντιμετωπίσει με τη δέουσα προσοχή και θα συστήσει τις θεραπείες αυτές που πρέπει να κάνετε, σε ποια σημεία πρέπει να κάνετε και αν πρέπει να κάνετε. Άρα λοιπόν τηλεφωνήστε στο 80-10.000 και κερδίστε αυτό το μεγάλο καλοκαιριάτικο δώρο που σας προσφέρουμε για 21 μέρες εντελώς με εντελώς δωρεάν. Αυτό που θέλω να τονίσω εγώ και το λέω σε κάθε εκπομπή που έρχεστε είναι ότι οτιδήποτε κάνετε το κάνετε με πολύ προσοχή, σεβασμό προς το πελάτη και τα αποτελέσματα είναι πασιφανή, διότι έχουμε και το ζωντανό παράδειγμα εδώ κοντά μας, όπου βλέπουμε πώς ήταν πριν και πώς είναι τώρα ζωντανά και πραγματικά. Πάντα χωρίς ζωντανά. Κανένα Photoshop και χωρίς καμία πραγματικά. Πάντα ζωντανά. Κανένα πείραγμα στη φωτογραφία. Και πάντα αληθινά. Άλλοι δεν τολμούν ούτε καν να βγάλουν ένα μέλος που να πει ναι, έχασε τα κιλά ή έφυγε το πρόσωπο μου. Όχι. Δεν είμαστε ένα κέντρο Ινστιτούτο, όπως λέγανε παλιά. Είμαστε ιατρικά κέντρα με άδεια από το Υπουργείο Υγείας, έτσι, με άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ως δερματολογικά κέντρα. Αυτά είναι τα Dr. Prinu. Κανένας άλλος δεν μπορεί να έχει όλες αυτές τις άδειες, όλα αυτά τα ιατρία που έχουμε εμείς επίσημα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Και κάτι ακόμα που θέλω να συνεχίσω και θέλω να τονίσω είναι ότι πιάνετε το πρόβλημα σε κάθε περίπτωση από μέσα και το λύνετε από μέσα προς τα έξω. Πράγμα που σημαίνει ότι βάζετε τη δομή και τη βάση ώστε να διορθωθεί απόλυτα το πρόβλημα του καθενός. Αυτό για μας είναι η πανάκια. Το θέμα δεν είναι να κρύψεις το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Και ούτε να ικανοποιήσεις την απέτηση του ασθενή παύλα πελάτη. Δηλαδή, αν έρθει μια κυρία σήμερα στο Σύνταγμα και μου πει: Δημήτρη, σε δύο εβδομάδες παντρεύω την κόρη μου, θέλω να χάσω 10 κιλά. Η απάντησή μου είναι όχι. Όχι. Θα χάσει τα κιλά που πρέπει, με την ακολουθία που πρέπει, ώστε αυτό να μην είναι μια φωτοβολίδα, ένα μπούμεραγκ που θα επιστρέψει έτσι. Για μας υπάρχει μια τεχνογνωσία. Μπροστά σε αυτά τα πρωτόκολλα δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Γι' αυτό είμαστε γεμάτοι κόσμο. Γι' αυτό έχουμε το θράσος και το θάρρος να βγαίνουμε στην τηλεόραση και να επιδεικνύουμε αληθινά περιστατικά. Και επειδή έχετε έρθει στο Σύνταγμα και έχετε δει τον κόσμο και έχετε μιλήσει με κυρίες, το ζήτημα είναι να ικανοποιήσεις όχι την φιλοδοξία της ή τη ματαιοδοξία της μέρας, είναι να ικανοποιήσεις την αντικειμενική ανάγκη και από πού εκπορεύεται εκείνη για να μην χρειαστεί να ξαναβάλει το χέρι στην τσέπη, για να μην ξαναπληγωθεί στον καθρέφτη της, για να μην ξανησυμφιλειωθεί με κάτι λιγότερο από αυτό που της αξίζει. Αυτά είναι τα Dr. Prinu και γι' αυτό είμαστε περήφανοι. Συμφωνώ για αυτά που απόλυτα κάνουμε. Και επειδή το έχω δει και πραγματικά στην πράξη, είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Στο Σύνταγμα είχα πάει. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για να φωνάξουμε το μέλος, για να δούμε τα πραγματικά αποτελέσματα της κυρίας Δεσκουλίδου Σοφίας, η οποία έχει χάσει 25 κιλά μέσα σε 5 μήνες, με πάρα πολύ ασφάλεια και πάρα πολύ ωραία. Και πάμε να τη δούμε για να δείτε πώς ήταν και πώς έχει γίνει. Κυρία Σοφία, έρχεστε. Έρχεται η κυρία Σοφία, η οποία έχει και εγγόνια. Όχι απλά παιδιά, και εγγόνια. Τόσο ωραία. Καλώς ήρθατε. Να δούμε και είναι μια κούκλα. Να δούμε πώς ήταν πριν. Ναι, να δούμε και πώς ήταν. Είναι μια κούκλα, έχει πάρα πολύ αυτοπεποίθηση πλέον. Την είδα και εκτός πλάτο εγώ πριν και την είδα μια χαρά τη γυναίκα. Βλέπουμε μια άλλη γυναίκα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήταν αυτή. Ένα κοριτσάκι. Μόνο 25 κιλά έχετε χάσει. Ναι. Αλλά μεγάλη έχουν διαφορά με τέτοιο τρόπο, σωστά, που η πόντι είναι έτσι κατανεμημένη που είναι σαν έχασε 45 πάρα κιλά. Είναι εντυπωσιακό. Είναι φοβερή. Γεια σας. Η διαφορά κλάσσα. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Είστε μια κούκλα. Ευχαριστώ. Εκλαμβάνω πολύ ότι είστε πάρα πολύ καλά με τον εαυτό σας και έχετε αυτοπεποίθηση. Και αυτό σίγουρα το έχετε κερδίσει μέσα από τα Dr. Prinu και από την προσπάθεια τη μεγάλη. Δεν ξέρω αν κάνατε, αν παλέψατε πάρα πολύ, αν φύγανε εύκολα τα 25 κιλά. Είμαι πολύ ξεκούραστα. Πάντως το αποτέλεσμα είναι τέλειο. Μιλήστε μου λίγο γι' αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενη, είναι πολύ ξεκούραστα. Είναι το πιο ωραίο πράγμα που μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου. Και ξέρω ότι όλες οι κυρίες θέλουν. Και γιατί αργήσατε, γιατί, εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά, πάντα. Αλλά γιατί το κάνατε τη δεδομένη στιγμή. Πάντα είμαστε με τις υποχρεώσεις. Πάντα με τις υποχρεώσεις. Βάζατε και αυτός μας τελευταίος. Πάντα κάτι άλλο μπροστά και όχι τον εαυτό σας. Οπότε κάποια στιγμή ήρθε και η ώρα μας. Πώς σας αντιμετωπίζουν στο σπίτι τώρα που έχετε χάσει τα κιλά. Τα εγγόνια, τα παιδιά, έτσι όλοι μαζί. Έχεις και εγγόνια. Καλέ, ναι. Έχω μία εγγονούλα που την έχουμε πάντα μαζί και την γνωρίζουν. Θα γίνει και εκείνη διάσημη. Όλοι
Λέμε ότι είμαστε σαν αδερφές, γιατί έχω δύο κορίτσια και την εγγονή μου. Η μία που την έχω δει σας μοιάζει κιόλας, ναι. Είστε ίδιες. Ναι, ναι. Οπότε όπου είμαστε μαζί μας, σαν αδερφές. Παροτρύνετε τις φίλες σας να κάνουν όλες το ίδιο. Όλες. Μα, το έχω ξαναπεί ότι όλες θέλουν. Όλες θέλουν. Δεν υπάρχει γυναίκα και άντρας που να μην αισθάνεται ωραία με μια ανανέωση, να είναι καλά. Σε αυτούς τους 5 μήνες που πηγαίνετε στα Doctor πριν θέλετε να μου πείτε τα συναισθήματά σας και γενικά πώς αισθάνεστε μπαίνοντας μέσα στα κέντρα. Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία. Πάρα, το διασκεδάζω πάρα πολύ. Είναι, είναι η ώρα. Είναι την ασφάλεια και την αγάπη που... Ναι, είναι η ώρα που κάνω κάτι για τον εαυτό μου, ανώδυνα, ευχάριστα. Πείτε τα λίγο στον κόσμο έτσι για να τον παροτρύνετε. Γιατί να πάει και να αλλάξει τον εαυτό του. Ναι. Ναι, όλοι, όλοι. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Είναι σαν να είμαστε στο σπίτι μας. Πάμε μια βόλτα να πιούμε έναν καφέ και να κάνουμε κάτι για τον εαυτό μας. Αυτό είναι. Νιώθετε είναι την ασφάλεια όπου... Ναι, ναι. Να και παρόλο που, γιατί έχω ξαναπεί για τα κιλά ότι θα ήθελα και να συνεχίσω, βλέπω ότι και χωρίς να έχω χάσει κι άλλα που θα το κάνω... Θα το κάνω. Μειώνονται πόντι, οι οποίοι είναι σαν να τα έχω χάσει ήδη. Δηλαδή χωρίς να φεύγουν κιλά, εγώ μαζεύω. Ναι. Και καμία σώμα. Κύριε Τανέ, τι ακριβώς έχετε κάνει στην κυρία Σοφία? Θα το εκμυστηρευτώ πριν βγούμε. Μου λέει, Δημήτρη μου λέει να πούμε για την κρυολιπόληση. Μου λέει εμένα με βοήθησε πάρα πολύ, είναι μαγική. Κοιτάξτε τώρα ένα σώμα που φαίνεται να έχει ολική παχυσαρκία. Πώς με την ευφυΐα και την τεχνογνωσία των Dr. Πρίνου μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν ένα σώμα που έχει απλά τοπικό πάχος. Εμείς αυτό κάναμε. Ασχοληθήκαμε σαν να είναι τοπικά παχύσαρκη παντού. Και κατορθώσαμε το αποτέλεσμα των 25 κιλών να μοιάζει πολύ μεγάλο μπροστά σε αυτό που βλέπουμε. Ξέρετε γιατί? Ακόμα και τώρα που σταματήσαμε να χάνουμε τα κιλά, ξέρετε γιατί χάνουμε πόντους? Γιατί δεν κοιτάει πίσω της, γιατί δεν κοιτάει την πλάτη της, γιατί δεν φοβάται ότι θα τα ξαναπάρει. Χαθήκαν με τέτοια ασφάλεια και με τέτοια βιωσιμότητα που ο οργανισμός δεν πρόκειται να τα ξαναδώσει πίσω. Αν δείτε τα πόδια της, δεν έχει οστικά ειδήματα πουθενά. Αν δείτε τα χέρια της, είναι λες και είναι σπρίντερ. Είναι εκπληκτικό. Ποια γυναίκα θα έχει χάσει 25 κιλά και τα χέρια θα παρέμειναν έτσι? Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, Ειρήνη μου, για τη χαλάρωση. Δεν υπάρχει χαλάρωση. Ένα νεανικότατο σπίτι. Κοίταξε ένα χέρι. Και στο πρόσωπο το ίδιο. Παρόλο που έχει χάσει τόσα κιλά, το προσωπάκι της είναι σφριγγυλό και δροσερό. Λέμε. Πες το. 50. Νότα. Φαίνεται για 50 ετών. Και αν μου επιτρέπετε, χωρίς να χαλάσουμε την κατατομή του σώματος. Συνεχίζει να έχει τις μεσογειακές της καμπύλες και ένα σώμα χωρίς κοιλιά ανδρογεννητικού τύπου, δομημένα εξαιρετικά. Συνεπώς ισχύει αυτό που σας είπα πριν, κυρία Κολυδά, το χωρίσαμε σε ζεύγη. Η κοιλιά με τη μέση ήθελε το δικό της μηχάνημα, η γλουτή με τους μυρούς το δικό τους μηχάνημα, τα γόνατα με τα χέρια της δικιά τους θεραπεία. Άρα αυτές οι τρεις συνιστώσεις μας δώσαν ένα αποτέλεσμα που πιστέψτε με, μπορείτε να τα κάνετε 30 και 35 όποια στιγμή θέλετε εσείς, χωρίς να πάτε στην πρώτερη αφετηρία, γιατί ήδη έχετε την πρώτη ύλη και τη μαγιά έτοιμη. Αυτή είναι η πραγματικότητα των Dr. Φαίνεται σε 10 χρόνια τουλάχιστον νεότερη. Έτσι δεν είναι? Ναι. Γι' αυτό και... λοιπόν τηλεφωνήστε και εσείς στο 80-10.000 και κερδίστε αυτή τη τριπλή θεραπεία η οποία σας βοηθάει να χάσετε τα κιλά που θέλετε ακόμη να χάσετε, αυτά τα 5, 6, 4, 3 κιλά. Ελάτε κοντά μας, γιατί δεν είναι μόνο τα κιλά που θα χάσετε. Θα είναι μεγάλη διαφορά που θα έχετε σε πόντους. Αυτό λοιπόν επισημαίνουμε εδώ. 80-10.000 και 2310-256-254 για την όμορφη Θεσσαλονίκη. Λιπογλυπτική. Αυτό κάνουμε. Οξυγονώνουμε το λιπόδι ιστό. Είτε είναι ένα ανομοιόμορφο σκαρί, που λένε και στο χωριό μου, είτε είναι ένα σώμα δομημένο άρτια. Μια κυρία που έχει ένα πόντο στους απαγωγούς της και κάνει γιόγκα και πιλάτες για να φύγει και αυτός ο πόντος επιμένει εκεί, έχει την ίδια στεναχώρια με μια κυρία που έχει 30 κιλά παραπάνω. Ισχύει. Και οι δύο μπορούν να έρθουν σε εμάς, γιατί υπάρχει επαιτούμενη τεχνογνωσία και για τα δύο. Και στα τρία μηχανήματα, κυρία Κολυδά, που ήταν αναγεγραμμένα στην προσφορά που έκανε η κυρία Πρίνου, έχουν πομπό ανίχνευσης, που σημαίνει ότι την ώρα που ακουμπάνε στο σώμα, διαβάζουν αυτοματοποιημένα τι αντικειμενική ανάγκη υπάρχει. Άρα και οι τρεις σας να ήσασταν τώρα εκεί, δεν θα επαφείτε στη δικιά μου διακριτική ευχέρεια των γιατρών. Το ίδιο το μηχάνημα θα όριζε τι ψήξη θα κάνουμε στην κρυολιπόληση, τι μήκος κύματος στο λέιζερ. Συνεπώς, ό,τι θεραπεία έχουμε είναι στοχευμένη και εξατομικευμένη για κάθε περίπτωση ξεχωριστά και αυτό αναδεικνύει και τη σπουδαιότητα των Dr. Πριν. Και αυτό σημαίνει ότι είμαστε 54 χρόνια μαζί σας. Φανταστείτε το αυτό. Σε λίγο κλείνουμε 55 ολόκληρα χρόνια. Γιατί?
γιατί μας εμπιστεύεστε, για τα αποτελέσματα που έχουμε, για την τεχνογνωσία που έχουμε, για το ιατρικό προσωπικό που έχουμε και όλα τα υπέρ που έχουν πάντα τα Dr. Prinu. Γι' αυτό είμαστε μοναδικοί, γι' αυτό μας εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε να είμαστε πρώτοι στο χώρο αυτό της ιατρικής αισθητικής. Και όχι να λέμε ψέματα, να παρουσιάζουμε κομπιούτερ που αδυνατίζουν, που ομορφαίνουν κτλ. Όχι αυτό το πράγμα. Εμείς μιλάμε πάντα με ζωντανές αποδείξεις. Δικές μας και μόνο δικές μας. Και γι' αυτό ευχαριστώ όλα τα μέλη μας που έχουν την ευγενή καλοσύνη να έρθουν κοντά μας και να παρουσιαστούν μόνες τους. Φαντάζεστε πόσο χαρούμενες είναι όπως η Σοφία μας εδώ. Γιατί να έρθει και να πει κάτι το οποίο θα ήταν πιθανόν ψέμα. Ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ. Και δόξα τω Θεώ, έχουμε παρουσιάσει εκατοντάδες μέλη σε διάφορες εκπομπές. Έχουμε φτάσει να κάνουμε πλέον θεραπείες προσώπου πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Έτσι δεν είναι, κύριε Ντανέ? Σωστά. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο θεραπείες έχουμε κάνει. Μιλάμε πάντα για το 2018-19 που είμαστε τώρα. Και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Μην πιστεύετε λοιπόν σε αλχημίες, σε ουτοπίες κτλ. Είμαστε εδώ κοντά σας, 54-55 χρόνια φτάνουμε, γιατί είμαστε αληθινοί, γιατί είμαστε ειλικρινείς, γιατί έχουμε την καλύτερη τεχνολογία και τους καλύτερους επιστήμονες γύρω μας. Γι' αυτό τηλεφωνήστε στο 80-10.000, τώρα όμως τηλεφωνήστε όσο διαρκεί η εκπομπή μας μεσημεριάτικα, που πλέον είμαστε φανατικοί πάνω στο κομμάτι αυτό και να έχετε αυτό το αποτέλεσμα που θέλετε, το οποίο θα σας βοηθήσει να χάσετε αυτά τα κιλά που θέλετε στο σημείο τα οποία θέλετε εσείς. Κυρία Πρίνου, κυρία Δεσκουλίδου, κύριε Τανέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ εμείς, που ήσασταν και πάλι εδώ μαζί μου. Μεγάλη μου χαρά. Εμείς πάμε τώρα να δούμε το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για την καλεσμένη μας, που την περιμένουμε πολύ λαχτάρα. Η Μπέση Μάλφα είναι αναμφισβήτητα πολυτάλαντη και δημιουργική. Σπούδασε θέατρο στη Σχολή του Θεάτρου Τέχνης Κάρολου Κουν, χορό στην Κρατική Ορχιστρική Σχολή Χορού και κλασικό τραγούδι στο Οδείο Αθηνών. Έχοντας όλα αυτά τα εφόδια, η Μπέση Μάλφα συμμετείχε σε πολλά σίριαλ στην τηλεόραση, σε κινηματογραφικές ταινίες, θεατρικές παραστάσεις αλλά και musical. Επίσης, τραγούδησε σε παραστάσεις της λυρικής σκηνής, έκανε τις χορογραφίες για θεατρικές παραστάσεις και έγραψε και σκηνοθέτησε δικά της έργα. Με όλη αυτή την εμπειρία, δικαίως ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής του Your Face Sounds Familiar. Από το 1997 είναι παντρεμένοι με το γνωστό ηθοποιό Γεράσιμο Σκιαδαρέση και έχουν τρία παιδιά. Οι δίδυμες κόρες τους, Όλγα και Νίκη, ασχολούνται με την υποκριτική. Η Μπέση Μάλφα σκηνοθέτησε τη σατυρική παράσταση No Smoking Please, στην οποία συμμετέχουν και οι δύο κόρες της. Τα κείμενα είναι των Αλέξανδρου Ρίγα, Άννας Παναγιωτοπούλου, Ιεροκλή Μιχαηλίδη και άλλων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Αυτό το διάστημα η Μπέση Μάλφα περιοδεύει με την παράσταση Shirley Valentine του Ήλι Ράσελ. Υποδιέται μια γυναίκα που μετά τα 50 αποφασίζει να ανατρέψει τα πάντα και να επαναπροσδιορίσει όλες τις σχέσεις. Τεράστια χαρά μου και μεγάλη μου τιμή να φιλοξενώ εδώ μαζί μου στο στούντιο μία κυρία η οποία θα μπορούσα να πω ότι είναι απλά μία ηθοποιός. Αλλά αυτή η γυναίκα δεν είναι μία απλή ηθοποιός, είναι μία γυναίκα γεννημένη καλλιτέχνηδα με πάρα πολλά ταλέντα τα οποία τα έχει ξεδιπλώσει και συνεχίζει να τα ξεδιπλώνει καθημερινά. Αναφέρομαι στην Μπέση Μάλφα. Πέση μου, γεια. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ όλους σας και για το βίντεο και για τα καλά σου λόγια. Είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Από το υπέρτατο ταλέντο της ηθοποιίας, από το ταλέντο στην μουσική, από τη σκηνοθεσία, από το ότι είσαι μια υπέροχη μαμά, μια υπέροχη σύζυγος. Από πού να ξεκινήσω, δεν ξέρω. Πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
πολύ, πραγματικά. Προέρχεσαι από μια οικογένεια η οποία είχε ρίζες ηθοποιού ή ήσουν η πρώτη της οικογένειας όπου ασχολήθηκε με την ηθοποιία? Όχι, δεν είχαν καμία σχέση. Η μητέρα μου βεβαίως ήταν ζωγράφος. Το όνομα της είναι Όλγα Μάλφα, το οποίο δανείστηκα όταν ήμουν στο θέατρο τέχνης, γιατί ως Παναγιώτα Βασιλόπουλου, που ήταν του μπαμπά μου, δεν μπορούσα να δουλεύω έξω. Ο μπαμπάς ήταν αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού. Καμία σχέση. Αυστηρός ο μπαμπάς? Όχι, πολύ γλυκός. Ξέρεις, ναυτική δεν είναι πολύ. Ήθελες από πάντα να γίνεις ηθοποιός? Όχι. Δεν ήταν ο μόνος τρόπος που ήξερα να εκφράζομαι. Να χορεύω, να τραγουδάω, να παίζω. Δεν είχα σκεφτεί τι θα κάνω επαγγελματικά. Συγκεκριμένα σκεφτόμουν ότι θα γίνω γιατρός. Αλλά με κέρδισε πολύ όλο αυτό που ονομάζουμε τέχνη. Όταν είπες στους γονείς σου ότι τελικά εγώ θα γίνω ηθοποιός, θα σπουδάσω την υποκριτική, τι είπαν? Κοίταξε, οι καημένοι δεν ξέραν καν ότι θα γίνω ηθοποιός. Πρώτα έγινα χορεύτρια, είπαν οκ, κάνε τα όνειρά σου. Μετά τους είπα τραγουδίστρια της όπερας, ναι, κάνε τα όνειρά σου. Μετά ηθοποιός, κάνε τα όνειρά σου. Όταν τέλειωσα τη σχολή του θεάτρου τέχνης, μου λέει ο πατέρας μου, τώρα θα σπουδάσουμε σκηνοθεσία. Οκ, κατάλαβα, ήρθε η ώρα να δουλέψω πραγματικά. Τώρα στην οικογένεια που έχεις δημιουργήσει εσύ, είναι και ο σύζυγος ηθοποιός, έχουν γίνει και οι δύο οι κόρες ηθοποιοί. Ναι. Το τρίτο το μέλος είναι λίγο μικρό ακόμα, δεν ξέρουμε τι, πώς θα προκύψει. Όταν τα κορίτσια που είναι και δίδυμα μάλιστα, σου είπανε ότι θα γίνουν ηθοποιοί και αυτές, πώς αντέδρασες? Κοίταξε, είναι μια δύσκολη εποχή για να γίνεις ηθοποιός. Πολύ. Πολύ. Πάρα πολύ. Αλλά έχοντας μάθει από τους γονείς μου ότι πρέπει να ακολουθούμε τα όνειρά μας και όπου μας βγάλουν, αντέδρασα με γλυκύτητα και τους είπα είμαι μαζί σας. Yeah. Σου ζητάνε συμβουλές στην καθημερινότητα για τα επαγγελματικά τους? Πολύ σπάνια. Είναι παιδιά που θέλουν να κάνουν μόνα τους πράγματα και αυτό λίγο με... Εσείς το έχετε γεννήσει αυτό, σαν οικογένεια. Με κάνει και χαίρομαι, δεν στο κρύβω. Εννοείται. Γιατί δείχνει ένα δυναμισμό. Έτσι. Και μια πίστη. Πατάνε. Οπότε και εγώ προσπαθώ τους να μην. Και πολύ καλά κάνεις. Ο μπαμπάς συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο? Είναι πιο προστατευτικός? Με τον ίδιο. Με τον ίδιο τρόπο. Το έχουμε συμφωνήσει. Οπότε έχετε κοινό παράγοντα στο σπίτι. Είναι γιατί τα παιδιά πρέπει να έχουν τη δική τους προσωπικότητα, να αισθάνονται ότι μόνα τους το κερδίσανε. Γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι η δουλειά του ηθοποιού θέλει πάρα πολύ χρόνο, έχει πάρα πολλές απαιτήσεις. Θέλει πολύ χρόνο στις πρόβες. Κάνετε τις περιοδίες όπου αναγκάζεσαι να φεύγεις από το σπίτι σου και να αφήνεις τα παιδιά σου πίσω. Πόσο δύσκολο είναι για μια γυναίκα να έχει και τρία παιδιά και ένα σύζυγο? Εντάξει, τα παιδιά σου δεν τα αφήνεις πίσω, τα παίρνεις μαζί σου. Τα παίρνεις πάντα. Ναι, εκτός όταν μεγαλώνουν όπως είναι τώρα που θα έρθουν και έρχονται ή πάνε βόλτες με τους φίλους τους κτλ. Είναι δύσκολο να αφήνεις τα παιδιά σου κάποιες ώρες στο σπίτι. Πώς είναι να δουλεύεις με τον σύζυγο? Τέλεια. Και να τον έχεις και στο σπίτι και στη δουλειά μαζί, πώς είναι? Είναι τέλεια, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα, γίνεται μόνο του. Αυτόματα. Δεν σας έχει ζηλέψει ποτέ ο σύζυγος? Νομίζω ότι κάνει πως ζηλεύει. Κάνει, έτσι, για να με τονώσει. Το σπίτι. Νομίζω, καμιά φορά μου κάνει έτσι, άμα του πω, με κοίταξε ο τάδε και μου κάνει... Αλλά στην πραγματικότητα νομίζω ότι είναι λυμμένα με έναν τρόπο αυτά. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Εσύ? Εγώ αν ζηλεύω ποτέ το σύζυγο? Εγώ δεν ζηλεύω. Αλλά είμαι και ένας άνθρωπος που αντιλαμβάνομαι. Δεν μου έχει δώσει και δικαίωμα ο σύζυγος, έτσι, να πούμε την αλήθεια. Δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερθώ. Νομίζω ότι θα φερθώ πολύ κυρία. Γιατί μπορεί ο σύζυγος να μην έχει δώσει δικαίωμα, αλλά μπορεί να υπάρχει μια θαυμάστρια ή μια... Α, όχι, αυτό δεν το ζηλεύω. Το φλερτ δεν το ζηλεύω. Μου αρέσει να αρέσει ο άνθρωπός μου. Με τιμά και εμένα. Το βρίσκω πολύ... όμορφο να αρέσει και να τον αγαπάνε και να τον φλερτάρουν. Πολύ ωραίο είναι αυτό σαν συνέστημα. Να μιλήσουμε λίγο για την περιοδία που έχετε ξεκινήσει, για το έργο, λίγο να μας βάλεις λίγο πιο μέσα στο έργο, να μας πεις πόσο δύσκολο είναι να κάνεις περιοδία μέσα στο καλοκαίρι, να γυρνάς από το ένα σημείο στο άλλο, να προσαρμόζεσαι σε ένα άλλο θέατρο. Αυτά τα έχεις ζήσει χρόνια, θα έχεις να μας πεις πολλά. Ναι. Λοιπόν, αυτό το διάστημα περιοδεύουμε με τη Shirley Valentine. Ποια είναι η Shirley? Η Shirley Valentine είναι μια Βρετανίδα από το Liverpool, η οποία έχει μεγαλώσει τα παιδιά της, ο άνδρας της δουλεύει από το πρωί στο βράδυ, είναι πολύ μόνη στο σπίτι, μιλάει με τον τοίχο και με μια φίλη κολλητή που κάνουν καμιά βόλτα στο σούπερ μάρκετ, μιλάνε στο τηλέφωνο. Η φίλη αυτή ετοιμάζεται να πάει ένα ταξίδι στην Ελλάδα και επειδή η Shirley της λέει ότι και εγώ πως θα μείνω μόνη μου, της κάνει δώρο το δικό της εισιτήριο για να πάνε μαζί στην Ελλάδα. Η Shirley το εκμυστηρεύεται αυτό στην οικογένειά της, στο γιο της, στην κόρη της, στον άνδρα της, αλλά λίγο την αποπέρνουν
Και με ένα γεγονός που συμβαίνει στο σπίτι, μια, θα το πω σε εισαγωγικά, μια έλλειψη επικοινωνίας με το σύζυγο, την οδηγεί να πάρει την απόφαση να πάει σε αυτή τη χώρα, όπως την περιγράφει ο Γουίλιαμ Ράσελ, του φωτός, της θάλασσας και του ήλιου, τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, τη φιλοσοφία, την ποιήση, τις τέχνες, τις επιστήμες, τα μαθηματικά. Λοιπόν, παίρνει το ρίσκο να πάει αυτό το ταξίδι και εκεί βρίσκει τον εαυτό της. Φαντάζομαι ότι θα μπορούσες να έχεις ταυτιστεί και λίγο με τον ρόλο αυτό που τώρα καλείσαι. Ταυτίζομαι με όλους μου τους ρόλους. Θα σου πω την απόλυτη αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το έχουμε δει και όσες φορές. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Όχι, καθόλου. Σε έχω θαυμάσει. Έχω κλάβει αυτό το πράγμα. Ότι ταυτίζεσαι, το ζεις το ρόλο σου. Είσαι αυτός. Τους αγαπώ. Είσαι τους ανθρώπους αυτούς. Γίνομαι αυτή. Πόσο μάλλον αυτή η γυναίκα που βρίσκει, όπως σου είπα, την ταυτότητά της στην Ελλάδα και εγώ είμαι Ελληνίδα και βρίσκομαι σε αυτή τη χώρα και αισθάνομαι ότι έχω ένα σκοπό αυτή τη στιγμή και χαίρομαι που έρχεται ο κόσμος και βλέπει το έργο και έκανε αυτή την επιτυχία που έκανε, γιατί πάρα πολύ, επειδή συζητάμε με τους θεατές στο τέλος, έρχονται είτε για να μου μιλήσουν ή για οποιοδήποτε λόγο. Και να σε συγχαρούν πάνω απ' όλα. Ναι, οτιδήποτε. Έχουμε μοιραστεί πολύ όμορφα πράγματα και βλέπω ότι είναι κοινές οι αναζητήσεις που σκέψεις. Έχουμε αυτή τη στιγμή ναι, στον πλανήτη γενικότερα. Πολύ βασικό αυτό και ενθαρρυντικό θα έλεγα. Πολύ, πολύ. Δεν είναι. Που επιτέλους έτσι έχουμε γίνει λίγο πιο ευαίσθητοι και πιο ευσυγκίνητοι ως προς τα όλα κοινωνικά που μας... Ναι, κοίταξε, εδώ έχουμε και ένα κείμενο το οποίο το έχει φωτίσει ιδιαίτερα ο Αλέξανδρος Ορίγας. Έχει κάνει τη μετάφραση. Εκεί θα αναφερόμουν τώρα. Και έχει κάνει και μια πολύ, 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 πολύ καλή σκηνοθεσία. Και το τονίζω αυτό γιατί απέφυγε τα περιτά στολίδια ή ό,τι έλεγε μέσα το βιβλίο ο συγγραφέας, δηλαδή μια κουζίνα με τα τηγάνια, τις κατσαρόλες της, ο κόσμος της Σίρλεϊ, ξαφνικά δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο σκηνικό που το έχει σκεφτεί μόνος του, με πολύ ιδιαίτερους φωτισμούς και έχουμε επικεντρωθεί στο ίδιο το κείμενο, στο τι συμβαίνει σε αυτή τη γυναίκα. Ποια πρόσωπα περάσαν από τη ζωή της και γιατί. Μας μιλάει για αυτά, τα υποδίεται η ίδια. Και έτσι βλέπουμε όλη την ιστορία. Πολλές φορές και μου συμβαίνει και εμένα, γελάς μαζί της, έτσι, γιατί ξεδιπλώνεται και τσαλακώνεται για αυτούς που θα την ακούσουν. Και κάποιες άλλες μπορεί και να συγκινηθείς. Είναι ένα αγαπημένο έργο. Η Σίρλεϊ ξεκινάει ως μια παρατημένη γυναίκα, έτσι. Και παρατημένη από πολλά πράγματα. Και σιγά σιγά μεταμορφώνεται. Αυτό το πετύχαμε λοιπόν με την Ελένη Μπλέτσα και με πάρα πολλούς σχεδιαστές. Οι φωτισμοί είναι του Κώστα του Αγγέλου, τα σκηνικά του Γιάννη του Σπανόπουλου και η μουσική είναι alter ego γράφει, αλλά είναι ο ίδιος ο Αλέξανδρος Ρήγας. Ποιες είναι οι επόμενες πιάτσες που θα δούμε και θα πραγματικά θα ταξιδέψουμε μαζί σας σε αυτό το έργο, για να έρθουμε και να σας δούμε. 18 του μήνα λοιπόν, είμαστε στους Αγίους Θεοδόρους. Σήμερα δηλαδή. Σήμερα. Αγίους Θεοδόρους, παιδιά, σήμερα θα πάμε, εγώ θα πάω. Και εσείς. 19 στον Κάλαμο, 20 στην Άνδρο, 21 είμαστε στο Ναύπλιο, 24 στο Χιτήριο, όποιος θέλει να το διαθύνει. Ωραία. 25 στο Λουτράκι, 26 στη Σαρονίδα, 27 στο Παπάγου, επίσης όποιος θέλει να Πόσο το διαθύνει. Πόσο δύσκολο είναι καθημερινά να αλλάζεις προορισμό, συγγνώμη σε διακόπτω. Πανεύκολο είναι. 28 στην Πάρο, 29 στην Άξο, 30 Σαντορίνη, 31 Ίω, 1 Σύφνο, 3 Έγινα, 4 Σπόρο, 5 Λαύριο και θα πάμε. Συγγνώμη, μπαίνετε, πατάτε ένα κουμπί και μεταφέρεστε από περιοχή σε περιοχή, διότι υπάρχει και ο παράγοντας ταξίδι στο ενδιάμεσο. Υπάρχει ο παράγοντας ταξίδι, λοιπόν, να σου πω γι' αυτό. Επειδή είμαι ένας άνθρωπος που είμαι αρκετά στο σπίτι μου και δεν βγαίνω πολύ συχνά, εκτός να πάω να δω κάποιον φίλο στο θέατρο ή γίνεται ένα κοσμικό γεγονός, για μένα η περιοδία είναι παιδική χαρά, η χαρά της ζωής. Αφού έχω δεν και τα παιδιά κουραστικό. Μου. Κουραστικό είναι, αλλά και τι δεν είναι στη ζωή κουραστικό. Έλα, τι δεν είναι στη ζωή κουραστικό. Να χαίρεσαι να κουράζεσαι. Προλαβαίνω και κάνω και τα μπάνια μου, προλαβαίνω και μιλάω και με τον κόσμο. Έτσι, το θέμα είναι να βλέπεις τη θετική πλευρά των πραγμάτων, ναι. Πάντα. Και πάω και σε μέρη που δεν, ούτε τα λεφτά θα είχα να Ακριβώς πάω. Ακριβώς και μπορεί να μην πήγαινες και σε τόσα πολλά μαζεμένα μέρη μαζί. Είναι πανέμορφο πράγμα η περιοδία. Δεν είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις τα πράγματα με μια οπτική γωνία θετική και αισιόδοξη και να κρατάς πάντα το καλό αυτών των γεγονότων που συμβαίνουν. Κοίταξε, αν αντέχεις και μπορείς να το κάνεις, γιατί όχι, πρέπει. Αλλιώς δεν πάει μπροστά. Δηλαδή, αλίμονο, αν σκεφτόμαστε κάθε μέρα πόσο κατεστραμμένοι είμαστε και πόσο χάλια είναι όλα γύρω μας.
η σχέση, γιατί αναφερθήκαμε τόσο πολύ στον Αλέξανδρο Ρίγα και δεν μπορούμε να μην έτσι πούμε και κάτι παραπάνω. Είναι ένας πολυτάλαντος, ιδιαίτερος άνθρωπος, ο οποίος ό,τι και να κάνει με την υπογραφή του, νομίζω ότι σίγουρα υπογράφει και την επιτυχία. Πώς είναι η σχέση του μαζί του? Είναι μια υπέροχη σχέση, είμαστε μαζί από το 11, είμαστε πια σαν αδέρφια, αγαπιόμαστε πολύ, στηρίζουμε ένας τον άλλον. Είναι ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος. Τολμώ να πω ότι είμαι ερωτευμένη με την ευφυΐα του και το ταλέντο του. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Είναι πηγή έμπνευσης για μένα. Και πορεύομαι μαζί του αρκετά συχνά πυκνά, με διαλύματα, με άλλους ταλαντούχους ανθρώπους, γιατί μου αρέσει να είμαι με ταλαντούχους ανθρώπους. Είναι μια υπέροχη σχέση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μου. Είναι μεγάλη μου τιμή. Σε θαυμάζω πραγματικά. Σε αγαπάω. Σε ακολουθώ. Εμείς τώρα πάμε να δούμε ένα βίντεο με τους ηθοποιούς οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν κασκαντέρ. Σας αρέσουν οι ταινίες δράσης? Θαυμάζετε τους πρωταγωνιστές και θέλετε να τους μοιάσετε? Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Γιατί αρκετοί από αυτούς δεν χρησιμοποιούν κασκαντέρ και κάνουν οι ίδιοι όλες τις ρυψοκίνδυνες σκηνές. Ο Τζάκι Τσάν είναι η αυθεντία του είδους. Γυρίζει μόνος του ακόμα και τις πιο δύσκολες σκηνές. Μπορεί να έχει τραυματιστεί πολλές φορές, όμως δεν πτωείται. Μάλιστα, έχει ιδρύσει και σχολή κασκαντέρ. Ο Τόμ Κρούζ μας έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται τις ρυψοκίνδυνες σκηνές. Στην ταινία Mission Impossible δεν δίστασε να κρεμαστεί από τον ψηλότερο ουρανοξύστη στον κόσμο, τον Μπρουζ Χαλιφά στο Ντουμπάι. Ο Jason Statham από μικρός έκανε πολεμικές τέχνες και αθλητισμό. Γι' αυτό και δεν τον τρομάζουν οι επικίνδυνες σκηνές. Εκτός από το να παλεύει και να σκαρφαλώνει σε απίστευτα μέρη, του αρέσουν πολύ και τα γρήγορα αυτοκίνητα. Από τη λίστα με τους πιο θαραλέους ηθοποιούς, δεν θα μπορούσε να λείπει ο Daniel Craig. Ο ρόλος του James Bond μπορεί να είναι απαιτητικός, όμως ο Βρετανός ηθοποιός δεν χρησιμοποιεί κασκαντέρ, αλλά κάνει ο ίδιος ακόμα και τις πιο δύσκολες σκηνές της ταινίας. Ανάμεσα στους πιο τολμηρούς ηθοποιούς υπάρχουν και πολλές γυναίκες. Η πιο γνωστή είναι η Αντζελίνα Τζολί. Όταν υποδύεται ένα ρόλο, το κάνει πιστά, ακόμα και αν αυτό σημαίνει πως θα εκθέσει τον εαυτό της σε κίνδυνο, προκειμένου να την ικανοποιήσει το αποτέλεσμα και να εντυπωσιάσει τους θαυμαστές της.
χειροκροτήσω. Μπράβο σας, κορίτσια. Είμαστε εδώ με την ιδιοκτήτρα της σχολής Δήμητρα Κασκάνη. Κασκάνη, καλά δεν το είπα. Δήμητρα Κασκάνη. Κορίτσια, μπράβο, ήσασταν μαγικά. Έτσι μας ταξιδέψατε για λίγο σε αυτά εκεί τα μέρη και σε αυτές τις εποχές. Δήμητρα μου, λογικά θα χορεύεις από μικρή. Ξεκίνησα από κλασικό μπαλέτο για πάρα πολλά χρόνια. Στο ενδιάμεσο, με έναν τρόπο ήρθε το φλαμένκο στη ζωή μου και είδα ότι αυτό είναι αυτό το οποίο πραγματικά αναζητούσα όλα αυτά τα χρόνια, καλλιτεχνικά. Και έδωσα μια αποκλειστικότητα και μια βάση στο φλαμένκο. Σε ποια ηλικία ξεκίνησες το χορό? Χορό ξεκίνησα 3 ετών. Πάρα πολύ μικρή. Είχες επιρροή από το σπίτι, ήταν η μανούλα, χορεύτρια? Εντάξει, όχι, δεν ήταν χορεύτρια, απλά... Τους αρέσει πάρα πολύ. Τους αρέσουν γενικότερα οι τέχνες στους γονείς μου, οπότε με βοήθησαν πάρα πολύ σε όλο αυτό. Πώς επέλεξες αυτό το είδος χορού? Το φλαμενκό. Ενώ έκανα κλασικό μπαλέτο για πάρα πολλά χρόνια, αναζητούσα κάτι άλλο, αλλά δεν ήξερα τι ήταν αυτό ακριβώς. Με 2 εικόνες, κάτι καδράκια που είχα δει κάποια στιγμή σε ένα σπίτι, ρώτησα τι είναι αυτό το είδος, έμαθα ότι είναι φλαμενκό. Και κάπως έτσι αποφάσισα να κάνω φλαμένκο. Για να αποφασίσεις και απευθύνομαι και στις άλλες κοπέλες και σε όλες αυτές τις κυρίες οι οποίες θα θέλαν να ασχοληθούν ή ασχολούνται ήδη. Για να αποφασίσεις να ασχοληθείς με αυτό το είδος χορού, δεν πρέπει να έχεις έτσι και λίγο την κουλτούρα της όλης κατάστασης του φλαμένκο στο μυαλό σου? Όχι. 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 Να σου αρέσει αυτό που βλέπεις, ούτως ώστε μετά να θες να έρθεις και να το μάθεις. Είναι πολλές οι ώρες που κάνετε πρόβες? Άπειρες. Είναι άπειρες οι ώρες. Ναι. Είναι πρωταθλητισμός το υψηλό επίπεδο στο φλαμένκο, παρόλο που είναι τέχνη. Οι ώρες είναι πάρα πολλές και οι δικές μου αλλά και των κοριτσιών. Ειδικά αν θέλουν να λάβουν μέρος σε μια παράσταση, εκεί ναι. Θέλω να μιλήσω και με τα όμορφα κορίτσια μου, πάω να πάρω την μπαλανίτσα μου. Ναι. Κορίτσια μου γλυκά. Χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε? Χαρά, ωραία. Πόσα χρόνια ασχολείστε με το χορό? Πάμε στα 6. 6 χρόνια. Ναι. Πώς και αποφασίσατε να ασχοληθείτε με αυτό το είδος χορού? Μου άρεσε πάντα η ισπανική κουλτούρα, οπότε ήταν επακόλουθο το ότι κάποια στιγμή θα ασχοληθώ με το φλαμένκο. Ήσασταν ήδη χορεύτρια? Όχι. 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 Εξ αρχής. Δεν απαιτείται να είσαι, ναι. Α, πάρα πολύ ωραία. Βεβαίως. Τέλεια. Υπάρχει. Εσείς? Το ίδιο. Το ίδιο. Προτρέπετε τα νεότερα παιδιά να ασχοληθούν με αυτό το είδος χορού, γιατί είναι ένας χορός ο οποίος δεν είναι πάρα πολύ διαδεδομένος, είναι ιδιαίτερος και δεν έχω δει πολλές φορές έτσι, κοπέλες που να ασχολούνται με αυτό. Ναι, είναι διαφορετικό από τα άλλα στυλ, δηλαδή και στο χορό και σε αυτό που σου βγάζει και στο ντύσιμο ακόμα, πώς παρουσιάζεται η χορεύτρια. Ναι, προτρέπουμε πολλά κορίτσια. Εσείς? Ομορφούλα μου, χαίρετε. Χαίρετε. Είστε χορεύτρια ή όχι, γενικά? Όχι. Ασχολούμαι 4 χρόνια με το φλαμένκο. Πολύ μικρή ασχολούμαι με το χορό, ξεκινώντας με μπαλέτο. Θα μπορούσες να είσαι και Ισπανίδες, έχεις έτσι τα χαρακτηριστικά της Ισπανίδας. Μου το έχουν ξαναπεί βλέποντας με να χορεύουν φλαμένκο, όμως, γιατί το φλαμένκο σε φέρνει σε αυτή την κουλτούρα, σε βάζει μέσα από το αγαπούσες από πριν ασχοληθείς ή προέκυψε? Προέκυψε. Μου άρεσε πολύ ο χορός, ήθελα να ασχοληθώ, είδα κάτι το οποίο με τράβηξε πάρα πολύ. Τι ήταν αυτό? Ήταν μια ένταση που είδα και ένα πάθος σε μια χορογραφία που είχα δει. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα θα πάω στη Δήμητρά μας όμως, η οποία δεν μας χόρεψε και θέλω να μας χορέψει τώρα. Τέλεια. Για πάμε να απολαύσουμε και τη Δήμητρά. Porque ya sus amores ahí están esperando. Y en Cai, primita en Cai nació el salero prima que derrama. Había nació el salero que derrama. Pregúntale al platero, ay platero, platero, ¿qué cuánto vale? ¿Qué cuánto
zarcillo tus iniciales. Pregúntale al platero, platero, que cuánto vale. Ay, estoy contando y contando el tiempo que yo envío. De veras, solo me sabe el tiempo que te querido. Que dime lo que tienes, que tienes, que yo no lo sé. Dime lo que tú tienes, Rosita y Clave. Rosita y Clave, Rosita y Clave. Que dime lo que tienes, que dime lo que tienes, que dime lo que tienes, que tienes, que tienes, que yo no lo sé. Σίγουρα από πνέει είναι το πάθος και η ένταση αυτού του χορού. Δήμητρά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κορίτσια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μου. Εμείς τώρα πάμε να δούμε ένα βίντεο με πολύ ωραία καπέλα και επανερχόμαστε. Το Royal Ascot είναι οι πιο διάσημες υποδρομίες του κόσμου. Τις καθιέρωσε το 1711 η Βασίλισσα Άννα με τη συμμετοχή 7 αλόγων και οι αναβάτες τους διεκδίκησαν ως έπαθλο το δίσκο της αυτού μεγαλειότητος και ένα μικρό χρηματικό ποσό. Φέτος, όπως και κάθε χρόνο, πρωταγωνίστρια ήταν η Βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία έφτασε πρώτη στον αγωνιστικό χώρο με την άμαξά της. Μαζί της η Βασίλισσα Μαξίμα της Ολλανδίας. Η χειρή όμως ήταν η απουσία της Μέγκαν Μάρκλ. Τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας παρέστησαν, αφήνοντας σπουδαίες εντυπώσεις. Το ενδιαφέρον σε αυτούς τους αγώνες δεν μονοπολούν τα άλογα, αλλά οι παρευρισκόμενοι που πρέπει να ακολουθούν αυστηρότατο ενδυματολογικό κώδικα. Επίσημο φόρεμα και καπέλο για τις γυναίκες και μαύρο ή γκρι κουστούμι με καπέλο για τους άνδρες. Οι εμφανίσεις είναι εντυπωσιακές και ξεπερνούν κάθε φαντασία. Ευρηματικά καπέλα και ρούχα που εντυπωσιάζουν παρελάβουν στο Άσκοτ κάθε χρόνο. Εξακολουθούν να διοργανώνονται από τη βασιλική οικογένεια και η είσοδος δεν είναι για όλους. Δεν είναι βέβαια απαραίτητο να ρέει βασιλικό αίμα στις φλέβες σας για να παρευρεθείτε. Αρκεί να κάνετε αίτηση και να σας προτείνει για μέλος κάποιος που είναι ήδη μέλος τουλάχιστον 4 χρόνια. Δείτε την ατζέντα με τις γνωριμίες σας και ψάξτε για καπέλο που θα εντυπωσιάσει. Για το Ascot τίποτα δεν είναι υπερβολικό. Απασχολεί όλες τις γυναίκες αλλά και τους άντρες είναι το τοπικό πάχος. Πόσο μάλλον τώρα το καλοκαίρι που φοράμε λιγότερα ρούχα, που το σώμα μας φαίνεται παραπάνω και που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η εμφάνισή μας. Γι' αυτό εδώ έχουμε την ειδική σύμβουλο, το DNA Center, η Ιωάννα Κάβουρα, για να μας λύσει τα χέρια και να μας αποσυμφορήσει και το μυαλουδάκι μας από όλα αυτά τα άγχη. Ιωάννα μου, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Μία ανάσα λοιπόν πριν τις διακοπές, όπως είπες, και το ερώτημα των περισσότερων είναι αν προλαβαίνουμε
μπορούμε να διορθώσουμε το πρόβλημα του τοπικού πάχους. Και έχω έρθει να σας πω λοιπόν ότι προλαβαίνουμε, χάρη στην τεχνολογία Tailor Made Experience. Θες να μας μιλήσεις λίγο παραπάνω για αυτή την όλη τεχνολογία και τη μέθοδο? Εννοείται. Αρχικά πρέπει να σου πω ότι είναι μία μέθοδος που δεν χρειάζεται κανείς να κάνει πάρα πολλές εφαρμογές. Συνήθως είναι μόνο συνεδρία, ανάλογα βέβαια και με το περιστατικό μπορεί να χρειαστεί και κάτι παραπάνω, αλλά πραγματικά είναι μία εφαρμογή που από την πρώτη κιόλας φορά βλέπουμε πάρα πολύ αισθητή διαφορά και στους πόντους και στο τοπικό μας λίπος. Γίνεται από πλαστικό, είναι πολύ σημαντικό να το πω. Από γιατρό. Γίνεται από γιατρό. Είναι ανέμακτη λιποαναρρόφηση και ουσιαστικά τι γίνεται. Το μυστικό βρίσκεται στο χολικό οξύ. Το χολικό οξύ λοιπόν, που είναι ένα προϊόν βιοτεχνολογίας, κάνουμε έγχυση στην περιοχή που μας ενδιαφέρει, που μπορεί να είναι η κοιλιά, μπορεί να είναι η μυρή, μπορεί να είναι η προσαγωγή, μπορεί να είναι το γόνατο, όπου δηλαδή εμφανίζουμε τοπικό λίπος και το υλικό αυτό με την τεχνική της βεντάλιας διαχέεται στην ευρύτερη περιοχή. Και επειδή είναι ένα υλικό πολύ έντονο, το χολικό οξύ, μπορεί και διασπά τα λιποκύτταρα. Οπότε γι' αυτό έχουμε τόσο άμεσο και τόσο εμφανές αποτέλεσμα από την πρώτη κιόλας φορά. Αυτός που θα εφαρμόσει τη μέθοδο αυτή, θα έχει μετά κάποια σημάδια, κάποιες μελανιές, κάποιες κοκκινίλες, βλέπεις κάτι στο δέρμα σου? Χαίρομαι πολύ που το ρωτάς αυτό, γιατί είναι μια εντελώς ανώδυνη και ανέμακτη μέθοδο. Ερχόμαστε για μία ώρα, χαλαρώνουμε, αφήνουμε το σώμα μας στο γιατρό και μετά συνεχίζουμε κανονικότατα την καθημερινότητά μας. Πηγαίνουμε στη δουλειά μας, μπορούμε να πάμε για μπάνιο γιατί είναι και καλοκαίρι. Και απλά έχουμε δει μια τεράστια διαφορά στο σώμα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πόσο άμεσα βλέπεις τη διαφορά στο σώμα σου αφού γίνει η εφαρμογή της μεθόδου? Βλέπουμε μεγάλη διαφορά και εκείνη τη στιγμή, αλλά ολοκληρώνεται περίπου σε μία εβδομάδα με 10 μέρες, όπου βλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα. Αλλά από την πρώτη κιόλας εφαρμογή, μιλάμε για απώλεια περίπου του 30% του λίπους στην περιοχή που μας ενδιαφέρει, με μία εφαρμογή. Καταλαβαίνεις πόσο μεγάλο είναι αυτό το ποσοστό και πόση αυτοπεποίθηση μας δίνει να συνεχίσουμε σε περίπτωση που έχουμε και γενικότερα αρκετά κιλά επάνω μας, να συνεχίσουμε την προσπάθεια με μια εντελώς διαφορετική αυτοπεποίθηση. Οπότε στην ουσία, κάνοντας αυτή την μέθοδο, χάνουμε λίπος τοπικό. Σωστά. Εξαλείπεται η επιφανειακή κυταρίτιδα προφανώς, ο φλοιός του πορτοκαλιού και συσφίγγει και το σώμα. Σωστά. Είναι μια εφαρμογή που δεν δημιουργεί σίγουρα χαλάρωση. Γιατί έχουμε δει πολύ συχνά ότι κόσμος ο οποίος θέλει να χάσει τα κιλά κάνει μια εξαντλητική δίαιτα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χαλαρώσει τα σημεία από τα οποία χάνει λίπος. Εδώ δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, γιατί δρούμε υποδόρια, οπότε δεν εμφανίζεται χαλάρωση στην περιοχή. Και βέβαια, όταν αυτό εφαρμόζεται σε περιοχές όπως είναι η γλουτή, η προσαγωγή, το γόνατο, μπορούμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ και στην υφή της επιδερμίδας εκεί. Αυτό που είπες δηλαδή, η κυταρίτιδα. Έχουμε έναν γενικότερο επανασχηματισμό στο συγκεκριμένο σημείο. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα για το κάθε σημείο που αναφέρεσαι, όπως είναι η γλουτή, η κοιλιά, τα μπρατσάκια μας που έχουν κατά καιρούς λίπος, η προσαγωγή, η απαγωγή. Στα σημεία λοιπόν που ανέφερες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολύ εύκολα το λίπος, σε όλες τις λιποποθήκες λοιπόν στο σώμα. Το μυστικό είναι στο χολικό οξύ, όπως σου είπα, αλλά και στην τεχνολογία και στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται το χολικό οξύ, που είναι η τεχνική της βεντάλιας, με τον πλαστικό χειρουργό και γίνεται η διάχυση στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται τα λιποκύτταρα και γι' αυτό και έχουμε αυτό το άμεσο αποτέλεσμα. Διαφέρει από σημείο σε σημείο ο τρόπος που γίνεται η εφαρμογή? Όχι, γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και έχουμε και ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Η κοιλιά είναι μια πιο σχετικά εύκολη περιοχή. Τα μπράτσα είναι μια πιο δύσκολη περιοχή. Αλλά παρόλα αυτά. Δύσκολη έχουμε... ως προς τι είναι τα μπράτσα? Είναι δύσκολη περιοχή σχετικά. Είναι μια δύσκολη λιποαποθήκη. Αλλά πραγματικά έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Ακόμα και σε δύσκολες περιοχές, όπως είπα, που είναι τα μπράτσα, που είναι η περιοχή εκεί πάνω από το γόνατο, είναι πιο δύσκολες περιοχές από την κοιλιά. Είναι πιο έντονο το τοπικό λίπος εκεί και πιο επίμονο. Αλλά πραγματικά έχουμε εξαιρετική διαφορά και πάρα πολύ ευχαριστημένα μέλη. Κατά την εφαρμογή της του υγρού αυτού, πονάει καθόλου, το αισθάνεσαι? Είναι μια εντελώς ανώδυνη εφαρμογή. Και πρέπει να πω ότι πριν εφαρμόζουμε και αναισθητική κρέμα, οπότε δεν πονάμε ούτε κατά τη διάρκεια που γίνεται η έγχυση του υλικού από τον γιατρό. Είναι μια εντελώς ανώδυνη εφαρμογή, εντελώς ασφαλής εφαρμογή και πραγματικά
συνεχίζουμε την καθημερινότητά μας κανονικότατα. Ο αριθμός των συνεδριών προκύπτει από το πόσο πολύ λίπος και τι ανάγκες έχει ο πελάτης ή υπάρχει ένα κατεστημένο το οποίο λέει ότι θα κάνεις 5 συνεδρίες όπως και να έχει. Σίγουρα λειτουργούμε εξατομικευμένα πάντα στα DNA centers. Δηλαδή, όποιος έρθει στο χώρο, εφαρμόζουμε και ένα σκάν, δηλαδή μία αναλυτική λιπομέτρηση, η οποία θα μας δείξει το μεταβολισμό, το λίπος, τις κατακρατήσεις και ανάλογα πάμε και λειτουργούμε στον κάθε οργανισμό και στο κάθε περιστατικό ξεχωριστά. Τώρα, με βάση το πρωτόκολλο, είναι μία εφαρμογή η οποία χρειάζεται πάρα πολύ λίγες φορές για να δράσει. Θα λειτουργήσει πάρα πολύ καλά στους περισσότερους από την πρώτη εφαρμογή. Βέβαια, ανάλογα και με το περιστατικό που έχουμε μπροστά μας, μπορεί να χρειαστεί και μια δεύτερη ή τρίτη εφαρμογή. Αλλά σίγουρα δεν είναι μια διαδικασία η οποία θα διαρκέσει πάρα πολλές εβδομάδες ή πάρα πολλούς μήνες. Μια δηλαδή διαδικασία που θα ταλαιπωρήσει κάποιον και ψυχολογικά και χρονικά. Βλέπουμε άμεσο αποτέλεσμα και σε περίπτωση μεγάλου ολικού πάχους, όπως σου είπα πριν, συνεχίζουμε με μια εντελώς διαφορετική αυτοπεποίθηση, έχοντας δει από την πρώτη κιόλας φορά τόσο θεαματικά αποτελέσματα. Η Ιωάννα μου, να μιλήσουμε λίγο και να πούμε και στον κόσμο την προσφορά μας, έτσι να χαμογελάσουν και οι τηλεθεατές μας λίγο παραπάνω. Εννοείται, επειδή είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο, πριν τις διακοπές, να προλάβουν όλοι να τηλεφωνήσουν. Δίνουμε μια ολοκληρωμένη εφαρμογή με την τεχνολογία Tailor Made Experience, 210-82-12-100 για την Αθήνα, 231-025-1002 για τη Θεσσαλονίκη. Όσοι θα καλέσουν θα κερδίσουν μια ολοκληρωμένη εφαρμογή με την τεχνολογία Tailor Made Experience. Μας βρίσκεται στην Αθήνα, σε Σύνταγμα, σε Κηφισιά και σε Πατησίων και στη Θεσσαλονίκη φυσικά. Πάρα πολύ ωραία. Να επαναλάβω κι εγώ μία φορά την προσφορά. Όσοι πάρετε τηλέφωνο τώρα θα κερδίσετε μια ολοκληρωμένη εφαρμογή Body Experience, όπου θα χάσετε τοπικό λίπος, θα γίνει σύσφυξη στο σώμα σας, η κυταρίτιδα θα γίνει πιο μαλακή και ίσως φύγει και τελείως και από την πρώτη κιόλας εφαρμογή. Τηλεφωνήστε όλοι στο 210-82-12-100 και εσείς που είστε στη Θεσσαλονίκη 2310-25-1002. Ιωάννα μου, μαζί με αυτή τη μέθοδο, την καταπληκτική μέθοδο που μόλις αναφερθήκαμε και θα κερδίσουν τηλεθεατές όπου θα τηλεφωνήσουν, ποιες άλλες μεθόδους μπορούμε να βάλουμε μαζί σε ένα πακέτο ώστε να έχουμε πιο τέλεια αποτελέσματα, πιο καλά αποτελέσματα? Είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι ανάλογα και με τη λιπομέτρηση που θα κάνει το κάθε μέλος στο χώρο μας, θα μπορούμε και εξατομικευμένα να του προσφέρουμε και να του προτείνουμε κάποιες συγκεκριμένες εφαρμογές. Σίγουρα μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά με τη λεμφική αποσυμφόρηση, για να ενεργοποιήσουμε τη λέμφο και να ανακουφιστούμε από τις κατακρατήσεις. Και βέβαια εφαρμογές λιπογλυπτικής για να έχουμε έναν ολικό επανασχηματισμό του σώματος και για την κυταρίτιδα και με κρυολιπόλυση θα μπορούσε να συνδυαστεί πάρα πολύ καλά. Αναλόγως πάντα, το ξαναλέω, με το διαγνωστικό που θα έχουμε στα χέρια μας, με το κάθε περιστατικό εξατομικευμένα. Αυτό θα σε ρώταγα ευθύς αμέσως. Όταν έρχεται κάποιος καινούριος πελάτης στα DNA Center, ποια είναι η διαχείρισή σας ως προς αυτόν? Δηλαδή, έρχομαι εγώ. Χαίρετε, θέλω να δυνατήσω. Τι κάνετε? Θα σου πούμε αρχικά ότι δεν χρειάζεται να δυνατήσεις, αλλά θα σε δει επιστημονικό προσωπικό, θα σε δει ο γιατρός, θα κρατήσουμε αναλυτικά το ιατρικό σου ιστορικό, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο είναι να έχεις μια καλή υγεία, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και μετά σε δεύτερη φάση θα κάνουμε αυτή την αναλυτική λιπομέτρηση που σου είπα, όπου θα δούμε το λίπος σου, το μεταβολισμό σου, τις κατακρατήσεις σου, το κολαγόνο σου, την ελαστίνη σου, τα πάντα, σκανάρει ολόκληρο το σώμα. Και με βάση αυτό φυσικά θα σου προτείνουμε τις αντίστοιχες εφαρμογές και θα σε αναλάβει επιστημονικό προσωπικό, ιατρικό προσωπικό και ο γιατρός φυσικά που θα είναι δίπλα στο κάθε μέλος μας καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Συμφωνείς ότι μαζί με όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε εσείς στα DNA Center και ο πελάτης πρέπει να βοηθηθεί με μια πολύ καλή διατροφή και πολύ νερό? Σωστά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που λες τη λέξη διατροφή και όχι δίαιτα, διότι είμαστε ενάντια στις θερητικές δίαιτες που το μόνο που μας κάνουν είναι να μας βοηθούν να χάσουμε άμεσα κάποια κιλά, αλλά μετά να τα πάρουμε εις διπλούν και βέβαια ψυχολογικά δεν μας βοηθάει, καθόλου, γιατί στερούμαστε. Όχι λοιπόν στη στέρηση. Μιλάμε για ισορροπημένη διατροφή, 5 γευμάτων, υπάρχει κλινικός διατροφολόγος στο χώρο που θα παρακολουθήσει το κάθε μέλος ξεχωριστά και βέβαια με 5 γεύματα δεν πεινάμε, απλά συνδυάζουμε σωστά
τις τροφές μας για να έχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα. Αυξάνουμε τον μεταβολισμό μας. Ακριβώς. Ακριβώς. Θεωρείς ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η ψυχολογία του ασθενή, εισαγωγικά, από τώρα. Και εσείς, βλέποντας ότι ο κόσμος αλλάζει και καλυτερεύει ποιότητα του σώματος και γενικά ό,τι έχει ζητήσει να κάνει σε εσάς, βλέπετε διαφορά, βλέπετε τον κόσμο να χαίρεται και να προσπαθεί για το καλύτερο. Μα αυτό είναι που πραγματικά μας κάνει και συνεχίζουμε, το ότι έχουμε καταπληκτικά αποτελέσματα και ότι βλέπουμε τον κόσμο να έχει κερδίσει την αυτοπεποίθησή του πίσω. Γιατί πολλές φορές το ολικό πάχος, ανεξαρτήτως από το αν μας κάνει να αισθανόμαστε άσχημα, μας δημιουργεί και πάρα πολλά προβλήματα υγείας. Οπότε βλέπουμε κόσμο ο οποίος είναι πραγματικά χαρούμενος, γιατί εκτός από την αυτοπεποίθηση έχει κερδίσει και μια καλή υγεία πίσω. Το πιο βασικό. Ακριβώς. Οπότε αυτό είναι που μας κάνει και συνεχίζουμε. Και συνεχώς ψάχνουμε για καινούργιες τεχνολογίες, για επαναστατικές τεχνολογίες που θα βοηθήσουν όλο και περισσότερο κόσμο να κερδίσει και το σώμα που ονειρεύεται και την αυτοπεποίθησή του πίσω, βέβαια. Και μια καλή υγεία. Νομίζω ότι η σωματική υγεία είναι άμεσα αλληλένδετα, μάλλον συνδεδεμένη και με την ψυχική. Οπότε εσείς μπορείτε μέσα από τα DNA Center να φροντίσετε και για τα δύο. Ακριβώς. Και δεν χρειάζεται πλέον να πηγαίνουμε στην παραλία και να κρύβουμε τα σημεία τα οποία δεν μας αρέσουν. Πραγματικά μπορούμε να αλλάξουμε το σώμα μας και προλαβαίνουμε, το τονίζω, γιατί είμαστε μια ανάσα πριν τις διακοπές. Πάρα πολλοί κόσμος μπορεί να αμφιβάλλει, αλλά πραγματικά είναι μια εφαρμογή που μπορεί να σας δώσει άμεσα αποτελέσματα. Προλαβαίνουμε. Αν καλέσουμε τώρα, θα είμαστε έτοιμοι πριν πάρουμε την άδειά μας με το σώμα το οποίο ονειρευόμαστε. Θες για ακόμα μια φορά να μιλήσουμε για την προσφορά μας και τι ακριβώς κάνει η μέθοδος αυτή, έτσι συνοπτικά. Βεβαίως. Συνοπτικά λοιπόν έχουμε μείωση του τοπικού λίπους από την πρώτη κιόλας εφαρμογή στο 30%. Τεράστια διαφορά σε πόντους λόγω του χολικού οξέως, το οποίο έρχεται και διασπά τα λιποκύτταρά μας. Αυτή την τεχνολογία λοιπόν ερχόμαστε και σας την προσφέρουμε δώρο από τα DNA Centers. Αν τηλεφωνήσετε 210-82-12-100 για Αθήνα, 231-0-25-1002 για τη Θεσσαλονίκη. Όσοι τηλεφωνήσουν λοιπόν για την επόμενη ώρα έχουν ένα ολοκληρωμένο δώρο από εμάς, μια ολοκληρωμένη εφαρμογή με την τεχνολογία Tailor-Made Experience. Προλαβαίνουμε πριν τις διακοπές. Το θέμα είναι να πάρουμε την απόφαση και να πούμε θα καλέσω, θα διεκδικήσω αυτό το δώρο και θα αλλάξω το σώμα μου, την υγεία μου και την αυτοπεποίθησή μου. Ιωάννα μου, θες να μου πεις πού ακριβώς θα σας βρούμε, πού είναι τα DNA Center? Θα μας βρείτε στην Αθήνα, στο Σύνταγμα φυσικά, στο κεντρικό μας κατάστημα. Θα μας βρείτε στην Κηφισιά, θα μας βρείτε στην Πατησίων και φυσικά στη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ ωραία. Τηλεφωνήστε λοιπόν και εσείς που θέλετε να κάνετε αυτή την εφαρμογή, αυτή τη θεραπεία, αυτή τη μέθοδο για να κερδίσετε ακριβώς αυτό που σας αξίζει και που θα σας κάνει να νιώσετε καλά πηγαίνοντας στην παραλία με το μαγιό σας. Μία εφαρμογή λοιπόν δώρο από τα DNA Center, τηλεφωνώντας το 210-82-12-100, Αγία Αθήνα, και για τη Θεσσαλονίκη 23-10-25-10-02. Η τεχνολογία γίνεται από γιατρό, εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές που εμφανίζουμε λίπος, όπως είναι τα μπράτσα, όπως είναι η κοιλιά, όπως είναι η προσαγωγή, η γλουτή, η περιοχή πάνω από τα γόνατα. Το μυστικό είναι στο χολικό οξύ, που είναι ένα υλικό που έχει την ιδιότητα να διασπά τα λιποκύτταρα, και βέβαια ο τρόπος εφαρμογής είναι η τεχνική της βεντάλιας, όπου γίνεται διάχυση αυτού του υλικού σε όλη την περιοχή. Οπότε εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή και έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα και στο τοπικό και εμφανή διαφορά στους πόντους με μία μόλις εφαρμογή. Άρα, Ιωάννα, προλαβαίνουμε για το καλοκαίρι να έχουμε τα αποτελέσματα που εμείς θέλουμε τώρα? Προλαβαίνουμε, αρκεί να τηλεφωνήσουμε τώρα, να πάρουμε την απόφαση, να μην περιμένουμε άλλο, να τηλεφωνήσουμε, να διεκδικήσουμε αυτό το μεγάλο δώρο από τα DNA Centers και να κάνουμε ένα πλήρη επανασχηματισμό σώματος, να βγούμε στην παραλία με το μαγιό που επιθυμούμε, να κερδίσουμε την αυτοπεποίθησή μας, την υγεία μας πίσω. Και για τους κυρίους, όχι μόνο για τις κυρίες. Βεβαίως, εννοείται και αυτό. Για κύριους και για κυρίες. Γιατί τους άντρες τους αφήνουμε παραπονεμένους και εμείς θέλουμε να προσέχουν τον εαυτό τους. Έτσι, και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί πραγματικά βλέπω ότι συνεχώς τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι άντρες αποφασίζουν να κάνουν και αυτοί κάτι για τον εαυτό τους και έχουν βέβαια και τις συζύγους δίπλα που τους στηρίζουν και τους βοηθούν. Και πολύ καλά και είναι κάνουν. Πάρα πολύ καλό αυτό και πάρα πολύ ωραίο έτσι και για μας. Η Ιωάννα μου παίζει ακόμα μία φορά την προσφορά πριν τελειώσουμε, έτσι για να χαρεί ο κόσμος και να προλάβει να πάρει τηλέφωνο. Για τους τηλεθεατές λοιπόν
γυναικών που θα καλέσουν στο 210-8212-100 για την Αθήνα, 231-025-1002 για τη Θεσσαλονίκη, προσφέρουμε μία ολοκληρωμένη εφαρμογή με την τεχνολογία Tailor Made Experience για να μπορέσουμε να εξαλείψουμε το τοπικό μας πάχος, να δούμε πολύ μεγάλη διαφορά σε πόντους και να προλάβουμε πριν το καλοκαίρι, πριν πάρουμε την άδειά μας, να είμαστε έτοιμοι για την παραλία με το σώμα το οποίο ονειρευόμαστε. Η Ιωάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και που ήσουν εδώ μαζί μας. Η εκπομπή μας τελείωσε. Εύχομαι να την απολαύσατε όπως την απόλαυσα κι εγώ, γιατί αυτή η εκπομπή για μένα ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή, την απόλαυσα και τη χάρηκα πολύ. Σας αγαπώ πολύ, να χαμογελάτε, να είστε ευτυχισμένοι και να κάνετε ό,τι εσείς θέλετε. Μουά!